Λοιπόν, ποια είναι η πιο δύσκολη δουλειά στον κόσμο, ε? Υπουργός Οικονομικών στην Ελλάδα. Να, είδαμε τον κύριο Στουρνάρα, μίλησε στην Bild, την εφημερίδα. Δεν τολμώ πλέον να βγω μόνος μου από την πόρτα του σπιτιού μου, είπε ο υπουργός μας. Δεν είναι, λέει, πια δυνατόν να κάνω σπορ ή να βγω με φίλους. Ούτε ένα τζόκινγκ δεν μπορεί να πάει. Ενώ εσύ μπορείς. Ούτε να παίξει κανένα τάβλι. Να πιει ένα κονιάκι στο καφενείο, μια ρακή, κάτι. Υπουργός Οικονομικών, άμα πάει, θα του δώσουν πολλά δώρα. Πάρει γιαούρτι, πάρει καμιά ντομάτα. Αυτά είναι λίγο επικίνδυνη κατάσταση. Και συμπληρώνει ο κύριος Στουρνάρας. Για χόμπι όμως, ούτε χόμπι λέει έχω. Γιατί δεν έχω χρόνο. Δεν έχω χρόνο για άλλο πόνο. Ούτε χόμπι. Εμείς να προτείνουμε κανένα δύο χόμπι στον κύριο υπουργό μας. Να κάνεις χόμπι. Συλλογή από κομμένες συντάξεις. Είναι πολύ ωραίο χόμπι. Ή να κάνεις συλλογή από τσεκούρωμα μισθών. Πολύ ωραίο χόμπι είναι να κάνεις μια συλλογή από λουκέτα. Καταπληκτικό χόμπι. Να βάζεις εκεί στο σαλόνι σου λουκέτα. Να, αυτό εδώ το λουκέτο είναι από βενζινάδικο που έχει κλείσει. Αυτό το λουκέτο είναι από κατάστημα με είδη ροχισμού. Και πάει λέγοντας, να έχεις διάφορα λουκέτα, να δείχνεις εκεί στους επισκέπτες τα χόμπι σου. Η κρίση, λέει, στέλνει τους Έλληνες στο πορνό. Τι, μη μου πεις. Πάνω από 2.500 βιογραφικά σημειώματα τα τελευταία χρόνια από επίδοξους πρωταγωνιστές. Να παίξουμε σε καμιά ταινία. Στην πλειοψηφία τους είναι, λέει, άντρες. Ενώ σύμφωνα με όσα δήλωσε εκπρόσωπος της γνωστής εταιρείας που κάνει τέτοιες ταινίες, της Ειρήνα, αυξανόμενο αριθμό αιτήσεων λαμβάνουν και από γυναίκες. Έρχονται, λέει, κοπέλες με τις μανάδες τους μαζί. Άλλο πάλι και αυτό. Πάει άλλη με τη μάνα της να παίξει σε πορνοτενία. Θα λέει η μάνα, να την πάρετε την κόρη μου, λέει η μάνα. Έχει πολύ ωραίο ποπό και το στήθος καταπληκτικό, σαν το δικό μου. Τι να πεις τώρα, έχουμε τρελαθεί. Οι γυναίκες, λέει, συμμετέχουν αποκλειστικά μόνο και μόνο για τα χρήματα. Ενώ οι άντρες κυρίως για αυτοεπιβεβαίωση. Είμαι καλός, καταπληκτικός, είμαι καλός, ανεπανάληπτος, φωνάζει άλλη. Όπως και να έχει, λέει, η μισθή είναι, λέει, πολύ καλή. Πρωτοεμφανιζόμενος ηθοποιός παίρνει ένα χιλιαρικάκι τη σκηνή, 1.000 ευρώ τη σκηνή. Ενώ άμα είσαι καταξιωμένος, πρικισμένος τέλος πάντων, πάνω από 3.000 ευρώ. Το casting πώς το κάνουνε? Πάμε και στα νησιά που τα μικρά νησάκια, τα καημενούλικα. Απόβαση Καταριανών. Η Καταριανή, παιδί μου, Παναγία μου. Και πιστεύω να είναι γρουσούζητες. Στην καρδιά του Ιουνίου αυξάνονται οι φήμες για την αγορά μικρών νησιών στην Ελλάδα μετά την πώληση του νησιού Οξιά για τον εμίρη του Κατάρ, ο Χαλίφα Αλθανή, με τα άσπρα. Είναι και μαυριδερός και με τα άσπρα κάνει μια αντίθεση καταπληκτική. Αγόρασε ένα νησάκι. Τώρα και άλλοι Καταριανοί ζηλέψαν. Σου λέει να αγοράσουμε κι εμείς ένα νησάκι. Αυτό, παιδί μου, επειδή αυτοί έχουν εκεί πέρα κάτι χαρέμια. Φωνάζουν οι γυναίκες. Τα άκουσες, ο Χαλίφης πήρε στη γυναίκα του ένα νησάκι από Ελλάδα. Εσύ δεν θα μου πάρεις τίποτα, Μύρη μου? Και σου λέει ο Μύρης, πόσα κορίτσια έχουμε στο χαρέμι? 15. Θα πάρουμε 15 νησάκια στο Ελλάδα. Να ικανοποιηθούν όλες, γιατί αλλιώς θα έχουμε κρεβάτο μουρμούρα. Και φαντάσου τώρα να έχεις όλο το χαρέμι πάνω στο κρεβάτι. Σονάνε, δεν αντέχεις. Πάρε νησάκι. Βλέπω εδώ ένα δημοσίευμα. Πάμε Πάτρα. Οι φίλοι του γαμπρού πάγωσαν όταν ήταν την ύφη. Ο γαμπρός αποφάσισε, λέει, να γνωρίσει την ύφη στους κολλητούς του. Αλλά όταν έγινε συνάντηση στην Πάτρα, έκρυβε εκπλήξεις, λέει το δημοσίευμα. Ο 35χρονος γαμπρός κάλεσε τους φίλους του για να γνωρίσει τη σύντροφό του. Λέει, παιδιά, ελάτε να γνωρίσετε εδώ τη γυναίκα μου. Αραπονιαστήκαμε, αγαπιόμαστε. Όταν οι τρεις, λέει, φίλοι του ήταν μπροστά τους, την μέλουσα γυναίκα του φίλου τους, έμειναν με το στόμα ανοιχτό. Ενώ εκείνη ατάραχτη, λέει, τους συστήθηκε σαν να μην τους ήξερε. Σύμφωνα με το δημοσίευμα στο dite.gr, ο ένας από τους τρεις ήταν εκείνος που είχε κάνει την αρχική γνωριμία, την ξέραν δηλαδή αυτή, μαζί της μέσα από το ίντερνετ και συγκεκριμένα μέσα από ένα site αναζήτησης ερωτικών συντρόφων. Αφού, λέει, συναντήθηκαν πάνω από τρεις φορές και είχαν ερωτική επαφή, ο νεαρός την έπεισε να έχουν ομαδική συνέβρεση, της λέει. Να φωνάξω και τους φίλους μου. Λέει, αυτή δεν με νοιάζει. Φίλοι σου είναι καλοί φίλοι. Εντάξει. Οι φίλοι φαίνονται έτσι και στα εύκολα και στα δύσκολα και τους φώναξε και πέρασαν όλοι μια χαρά. Κάνανε εκεί πέρα το τριώδιο που έχουμε τώρα. Όλα αυτά, λέει, πέρσι το καλοκαίρι. Μετά τη χάσανε την κοπέλα, αλλά τώρα, λέει, την ξαναβρήκανε μιας και ο άλλος φίλος την είδε και την γνώρισε. Αλλά δεν ξέρει αυτός ότι η μέλουσα γυναίκα του τα είχε και με τους τρεις άλλους. Είχε κάνει ένα πάρτι, τέλος πάντων, με τα άλλα φιλαράκια και δεν ξέρουν, λέει, ακόμα αν θα πρέπει να το πούνε. Συγγνώμη, το έχει μάθει όλη η Ελλάδα και αυτός δεν το ξέρει ακόμα. Πλέει σε πελάγι ευτυχίας, μην γνωρίζοντας την άλλη πτυχή της κοπέλας του. Εντάξει, απλά η κοπέλα είναι ανοιχτόκαρδη. Αγαπάει όλους τους φίλους του δικού της. Σου λέει, αγάπη μου, φίλη σου. Ωραία. Αφού είναι φίλη δική σου, θα είναι και φίλη δική μου. Πού είναι το κακό, δηλαδή? Λοιπόν, χαμός με τις ακρίδες. Πανικός.
Υπτάμενη συμμορία. Σμήνος ακρίδων σαρώνει την Αίγυπτο. 30 εκατομμύρια μεταναστευτικές ακρίδες μαυρίζει τους ουρανούς της Αιγύπτου. 30 εκατομμύρια ακρίδες. Και πέφτουν αυτές όπου πέφτουν, τρώνε, δεν αφήνει τίποτα. Και μάλλον μπορεί να μετακινηθούν λίγο προς Ισραήλ. Καλά, εδώ έχουμε εμείς τις δικές μας ακρίδες. Να πάμε σε άλλη είδηση. Δεν ξέρω αν είναι ένοχη, αλλά από ό,τι λέει το ελεγκτικό συνέδριο, Παπαγεωργόπουλος, Σαξόνης και Γκόλας εξαφάνισαν εκατομμύρια σε 2 χρόνια. Πω. Αυτοί θα μπορούσαν να κάνουν καριέρα σαν μάγοι. Μπαίνει μέσα στο κουτί, τάξη, εξαφανίζει. Έγκλημα, λέει, τεράστια ποσά καταλόγησε το ελεκτικό συνέδριο στον κύριο Παπαγεωργόπουλο, Σαξόνη και Γκόλα που καταδικάστηκαν ισόβια για υπεξαίρεση στο Δήμο Θεσσαλονίκης και συνεχίζονται οι έρευνες για κάτι λεφτά που χαθήκανε. Αχ, γι' αυτό εκεί στην Αίγυπτο να παρηγορούνται όταν ακούνε για Ελλάδα. Εδώ οι δικές μας ακρίδες είναι χειρότερες. Τα εξαφανίζουν σε δευτερόλεπτα. Οι δικές σας τώρα είναι πιο λίγο. Μπορεί να είναι 30 εκατομμύρια οι δικές σας ακρίδες, αλλά οι δικές μας εδώ είναι, έχουν γκλάμουρ. Αλφινέτσα τέλος, με το κοστούμάκι σου, με τη γραβαντούλα σου, με τα...